και απάνατες αξίες του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Αλλιώς θα ζούσαν ακόμα σε σπήλαια. Αλλιώς θα ήσαν ακόμα σκλάβοι και δούλοι. Αλλιώς θα ήσαν ακόμη στην παιδεία και στην καθυστέρηση. Και αντί να ευγνωμονούν η Ελλάδα και η Ορθοδοξία, προσπαθούν με κάθε τρόπο και σήμερα με τη συνθήκη Σέγγεν να πλήξουν θανάσιμα και την Ελλάδα και την Ορθοδοξία. Αγνοούν βέβαια οι φτωχοκέφαλοι αυτοί ότι και οι δύο Έλληνες, και Ελλάδα και Ορθοδοξία, είναι αθάνατες Έλληνες. Δεν πεθαίνουν ποτέ. Όποιος συγκρούστηκε μαζί τους, εκείνος μετάλλιωσε. Γιατί ιτήθηκε μέσα στη συνθήκη Σέγγεν. Είδα με απογοήτευση ότι ζητούν να ξαναισχύσει ο νόμος 1599 του 86, ο οποίος έλεγε ότι δεν χρειάζεται στις ταυτότητες μας να αναγράφεται το θρήσκευμα. Και ακόμα καθιέρωνε το ΕΚΑΜ επισήμως δια νόμου στην Ορθόδοξη Ελλάδα το 666. Έξω οι προδότες, έξω οι προδότες. Έξω οι προδότες. Τον σατανικό, σκοταδιστικό και εφιαλτικό αυτό νόμο είχα την τιμή και ευχαριστώ τον Θεό το 1991 που ήμουνα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης να τον καταργήσω. Να επαναφέρουμε την διάταξη που καθιέρωνε υποχρεωτικά να αναγράφεται το θρήσκευμα στην ταυτότητα. Εμείς είμαστε Ορθόδοξοι και δεν φοβόμαστε να το λέμε και να το διαλαλούμε. Αυτοί που τρέπονται για τη θρησκεία τους, για τις αιρέσεις τους, για αυτό που πιστεύουν, ας μην το αναγράφουν. Όμως στις ελληνικές ταυτότητες πρέπει να γράφεται υποχρεωτικά. Τόλμησε κάποιος να φέρει τροπολογία αργότερα για να καταργήσει αυτή τη διάταξη. Όμως δεν πέρασε. Ξεσηκώθηκα κι εγώ και 40 ακόμα αγωνιστές της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος και τον υποχρεώσαμε να αποσύρει τη διάταξη. Επίσης, ο νόμος του 1991, ο 1299, 88, κατήργησε το σατανικό 666, μακάρι, το λεγόμενο ΕΚΑΜ. Σήμερα όμως με τη συνθήκη Σέγγεν επαναφέρουν το νόμο του 1986 με τον οποίο πλέον και το 666, το λεγόμενο ΕΚΑΜ, επανέρχεται και το θρήσκευμα δεν αναγράφεται υποχρεωτικά στις ταυτότητες. Αυτά τα φοβερά
συμβαίνουν σήμερα, γιατί δυστυχώς από τους 40 αγωνιστές ορθόδοξους Έλληνες βουλευτές έμειναν στην Βουλή μόνο δύο, γιατί τους πολέμησε, μας πολέμησε η Μασονία. Οι οποίοι εγκληματούν εις βάρος του ελληνικού λαού. Η συνθήκη Σέγγεν είναι και εθνοκτόνος και ιερόσυνος. Γι' αυτό πρέπει όλοι μαζί, ενωμένοι και αγαπημένοι, να αγωνιστούμε και θα νικήσουμε. Γεια σας φίλοι μου. Ευχαριστώ τη νίκη της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή, προτού έρθει στο βήμα ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Βουγιουκλάκης μου έδωσε ένα έρισμα να κάνω μια αναγγελία και ένα κάλεσμα σε όσους δεν ψήφισαν βουλευτές της συνθήκης Σέγγεν, αν πράγματι πιστεύουν αυτό που έκαναν, και όσοι αγωνιστήκανε μέχρι σήμερα να φύγουν από τα κόμματα που τους οδηγεί η Μασονία, να δημιουργήσουν νέα δυναμική πολιτική παρουσία Ορθοδοξίας και Ελλάδος. Μόνο έτσι θα μας πείσουν οι πολιτικοί ότι δεν μας κοροϊδεύουν. Όχι για οποιαδήποτε σκοπιμότητα τη μια στιγμή να κάνουν τη μία κίνηση και την άλλη την άλλη. Πιστεύουν στην Ελλάδα όπως πιστεύει ο προλαλής σας. Να συνταχθούν όλοι, τέος και νυν, μαζί με όλες τις δυνάμεις που αγωνίζονται εκτός Βουλής και το ελληνοορθόδοξο κίνημα, και να δώσουμε ενωμένη τη μάχη, την ιστορική μάχη, για να κερδίσουμε Ορθοδοξία, Δημοκρατία και Ελλάδα. Επίσης οι φορείς που βρίσκονται να έρθουν να υπογράφουν εδώ όσο γίνονται οι ομιλίες, να υπογράφουν το ψήφισμα που εντός ολίγου θα αναγνωστεί. Και τώρα στο μικρόφωνο έρχεται ο αγωνιστής, ο εκείνος που αποτελεί ακριβώς μαζί με τον ομιλούντα από την αρχή που ξεκίνησε ο αγώνας, τον ομόψυχο αδελφό, τον δυνατό ομολογητή και τον συνεχώς εις επάρξης ευρισκόμενο τέκνον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο κύριος Ανδρέας Λύρας. Απλώστε τον κύριο Ταφυλίδη, τον Μασόνα. Σεβασμιότατη, Τίμιο Πρεσβυτέριο, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, σήμερα σε αυτήν την μεγαλειώδη συγκέντρωση που όσο πάει και αναπτύσσεται και βλέπουμε στα μάτια σας την απόφαση της αγωνιστικότητος, σήμερα η παρεμβολή αυτή του Κυρίου μας θυμίζει εκείνη την εντολή που έδωσε ο Κύριος προς τον Γεδεών, που του είπε προχώρα και θα νικήσεις. Έτσι λοιπόν και εμείς, βασιζόμενοι
εις τις υποσχέσεις του Κυρίου, εις τις αρχαγγελικές αόρατες δυνάμεις και τους Αγίους Πάντας, προχωρούμε και να μην πτωηθόμεθα, να μην φοβόμαστε, να μην δηλειώμε, αδέσκια μου, διότι κοντά μας είναι το παντοδύναμο χέρι του Κυρίου, η δεξιά του υψίστου. Δεν μας άφησε από το 1986 εδικαιώθηκε ο αγώνας των πιστών, κληρικών και λαϊκών που κατέβησαν τότε στο πεζοδρόμιο. Και αν πράγματι η Ελλάδα μας υπηρετικά είχε ακούσει την φωνή των παιδιών και τη 10 ολόκληρα χρόνια θα είχαμε συνταχθεί, θα είχαμε γίνει όλη η Ελλάδα ένα στρατόπεδο εναντίον του Αντιχρίστου και σήμερα δεν θα τολμούσανε να ψηφίσουνε τη συνθήκη του Σέγγεν με μειονοψηφία. Και λυπάμαι για εκείνους τους βουλευτάς οι οποίοι ένιψαν τα χέρια του σαν τον Πόντιο Πιλάτο, δηλαδή έξυπναν φιλία και απεχώρησαν. Πάντως τους αφήνουμε ευκαιρία να επανέλθουνε. Να επανέλθουνε να αυξηθεί ο αριθμός των βουλευτών και να ζητήσουμε να γίνει δημοψήφισμα. Το σφάλι είναι ανθρώπινο, αλλά το μεταλλοήν είναι θείο. Ας δούμε την προδοσία που έγινε, αδέρφια μου. Διότι φοβούμεθα ότι αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις οι ελληνικές, εις την πόρτο λέω με πόνο, άγονται από τη νέα εποχή. Και το δηλώνω αυτό επισήμως. Από ορισμένα κράτη που αποτέλεσαν μια ενότητα τη λεγόμενη Πενελούξ. Το 1985, προσέξτε, πώς λοιπόν έρχεται η ελληνική κυβέρνηση του 1986, ένα χρόνο μετά, πώς έρχεται και ψηφίζει τον ΕΚΑ και το γραμματό κώδικα και το 666 στην ταυτότητα την ηλεκτρονική των Ελλήνων πολιτών. Η συνθήκη του Σέγγεν, πρωτού περάσει η συνθήκη τώρα πέρασε από την Βουλή. Και όμως προσπάθησαν να μας δώσουν το ηλεκτρονικό φακέλο από το 1986 και αν δεν κατέβαινε στο πεζοδρόμιο, ο περιούσιο λαός του Κυρίου και η ευλογημένη εκείνη κληρική, κλήρος και αρχιερείς και ιερείς και μοναχοί εκ του Αγίου Όρους, να ανατρέψουν τα σχέδια τους επί 11 ολόκληρα χρόνια. Γι' αυτό μη φοβόμαστε. Είναι φρασίδιος ο σατανάς. Οι σκοτεινές δυνάμεις, άμα αποφασίσει ο ελληνικός λαός και πει δεν παίρνω καμία ταυτότητα, ούτε φοροταυτότητα. Όχι! Ούτε ταυτότητα αλλαγής βιβλιαρίου. Αμία! Τίποτα, καμία κάρτα, να μην πούμε με κανέναν τρόπο μέσα στο σύστημα αυτό που λέγεται ηλεκτρονικό σύστημα Barcode 666. Ρωτούνε πολλοί, μα
600 θα πληθεί χίλιες φορές. Είναι το όνομα, το γράμμα του ονόματος και ο ανοιχτός του ονόματος του αναμενωμένου Αντιχρίστου. Έχουμε αυτή τη στιγμή επιστήμονα, δεν έχουμε χρόνο να το διαβάσουμε, επιστήμονα της πληροφορικής καθηγητάς πανεπιστημίου που λένε ότι οι τρεις γραμμές που προεξέχουν οι ισόπαθες γραμμές σημαίνει ο αριθμός 6 αποκωδικοποιούμενος. Ούτε ο αριθμός 5 είναι, ούτε 7, ούτε 8. Είναι ο αριθμός 6. Είναι λοιπόν αποδεδειγμένο και περιμένουμε αυτή τη στιγμή την απόφαση της ιεραρχίας της Ελλάδος από την Ειδική Επιτροπή που έχει ανατεθεί να πάρει το θάρρος η Επιτροπή να μην φοβηθεί, διότι αν τώρα φοβηθούμε και νικήσουμε στις αρχές του 1998 καταλαβαίνετε ότι τελειώσανε τα πάντα μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άμα πάρουμε την κάρτα και μπούμε στο ηλεκτρονικό φακέλωμα δεν γίνεται πίσω δρόμηση. Προσέξτε αδέρφια μου, τώρα δίνουμε την εσχάτη μάχη και περιμένουμε μετά από αυτή τη συγκέντρωση, περιμένουμε αυτή τη στιγμή την Εκκλησία, την Κρατούσα να αποφασίσει και να πει κανένα τεχ, κανένας πιστός, ορθόδοξος χριστιανός δεν πρέπει να πάρει τη σφραγίδα του Αντιχρίστου έστω στο πρώτο βήμα στην ταυτότητά του, γιατί μετά, μετά αρχίζουνε στο χέρι. Ήδη βγήκανε συστήματα πληρωμής, λέει, με εξακρίβωση του κωδικού και της ταυτότητος από τη μύριδα του ματιού. Καταλαβαίνετε που πάμε. Πάμε σε τρέλα, λέει. Ήδη η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος έχει στις θηρίδες της, όποιος πάει να καταθέσει χρυσαφικά στις θηρίδες, έχει το σύστημα του χεριού. Δηλαδή βλέπουμε ότι εφαρμόζεται εκεί που μπορεί να εφαρμοστεί. Τι άλλο αναμένουμε, τι άλλο θέλουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό, αδέρφια μου, καλούμε να έρθουν οι συνδικαλιστικοί φορείς, να έρθουν να υπογράψουν το ψήφισμα το οποίο θα ακούσετε, θα διαβάσουμε τώρα σε λίγο, να λάβετε γνώση, και το ψήφισμα αυτό θα πρέπει να δοθεί από τη σημερινή ευρωεκειμένη συγκέντρωση σε όλους τους βουλευτάς, στους καθηγητάς πανεπιστημίου. Μη φοβούνται, αλλά ένα μένει στα χέρια των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών. Είναι η σωτηρία του έθνους και της Ορθοδοξίας. Δεν θα εφαρμόσουμε τη συνθήκη του Σέντρου. Αυτό θα φύγει από τα κανάλια τηλεοράσεως, όπως μιλήσαμε, θα ακουστεί στους υπευθύνους ότι αναλαμβάνουμε αγώνα μέχρι και τελευταία ραγή το σέματο. Όλοι! Δεν θα υπακούσουμε εις τη νέα εποχή των αντιχρίστων και σκοτεινών δυνάμεων. Η απόφασή μας και η εντολή του Κυρίου είναι να κρατήσουμε όσο μπορούμε, διότι έρχονται ταξιαρχικές δυνάμεις. Πλησιάζει η παρουσία η ένδοξος του Κυρίου μας που θα λύσει και θα καταδικάσει τους ασεβείς και θα κρίνει ακριβώς τους ασεβείς και θα νικήσει η Ορθοδοξία και θα γίνει μια πίνη και σπηλή και μακάρι εκείνοι οι οποίοι θα κρατήσουν μέχρι τώρα. Μην σκεφτόσαστε τις τροφές, τι θα φάμε και ουράνιο ράτο θα μας στείλει ο Κύριος και μάνα εξ ουρανού. Μην κυριά κανείς, όλοι να είμαστε μια φλόγα, μια ψυχή ενωμένη ως εις άνθρωπος, διότι αυτές τις στιγμές βλέπουμε και ότι έρχεται η ώρα της πλήρους ενώσεως της Αγίας μας Ορθοδοξίας. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι σε λίγα χρόνια, ναι σε λίγα χρόνια, η Ελλάδα θα ακολουθήσει.
συσχίσαμε την Ορθοδοξία, τον πατέρα! Δεν μπορούν τώρα να έρθουν να μας διδάξουν Ορθοδοξία, ούτε ελευθερία, ούτε δικαιώματα. Εμείς έχουμε σύνταγμα. Δεν έχουν σύνταγμα οι κύριοι αυτοί. Έχουν απλούς λόγους. Εμείς έχουμε σύνταγμα και είμαστε υποχρεωμένοι από το σύνταγμα. Όχι μόνο να αμυνθούμε, αλλά και να υπερασπιστούμε δια παντός μέχρου. Λέει το άρθρο 120, το σύνταγμα. Γι' αυτό μη φοβήστε κανένα, ουδείς θα μπορέσει να σας ελέγξει, γιατί δεν παίρνετε την κάρτα να πληρωθείτε. Ουδείς τολμάει, ούτε θα τολμήσει. Θα κληθεί ο εισαγγελέας, θα κληθεί ο δικαστής, ό,τι διαλόγους πίστεως. Άρθρα 3 και 13 του συντάγματος λένε και προστατεύουν την Ορθόδοξη ελληνική καταναλωτάς του Χριστού Εκκλησία ως την επίσημη θρησκεία του κράτου και δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτή τη στιγμή κάποιον κύριο Γεωργιάδη Χιλιαστή, ιερέα των Χιλιαστών, να πηγαίνει και να δικαιώνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έτσι μια κούφτα πεντοφαλαγικών Εβραίων να δικαιώνονται από το ελληνικό κράτος και να πληρώνει 50.000 έξοδα το Υπουργείο Οικονομικών σε αυτόν τον βρωμό Εβραίο και 99,9% Ορθόδοξοι Έλληνες Χριστιανοί που φωνάζουν αυτή τη στιγμή και οριώνται με το ζόρι να τους φαγγελώσουμε. Δεν θα γίνει αυτό. Όλοι αυτοί τι είναι, ανεκέφαλοι είναι, αγράμματοι, αστοιχείωτοι. Τι λέτε κύριε Κακλαμάνη, ποιος σας είπε ότι θα σας είπε. Ποιος σας είπε ότι μέσα στη Βουλή των Ελλήνων δεν επιτρέπεται να πει η φως του Κυρίου. Τι λέτε κύριε Κακλαμάνη. Το λάβαρο της επαναστάσεως του παλιών πατρών Γερμανών δεν τρεπόντουσα τότε οι Έλληνες να βάλουν όχι μόνο το σταυρό αλλά είχαν σαν λάβαρο την κίνηση της Παναγίας μας. Τότε δεν τρέπονταν οι Έλληνες. Και ο Χριστός του
είστε βέβαιοι, θα μας δώσει τη νίκη τη σίγουρη. Δεν θα περάσει την Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν ακόμα ήρωες, υπάρχουν παλικάρια, υπάρχουν παπαφλέσιδες, αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί, λαϊκοί. Κύριε λέει, σκύτω ήλιος κατά καπάον για να νικήσουμε τους ανοχήνους. Και τώρα έτσι θα γίνει, η Ελλάδα θα ζήσει, η ορθοδοξία θα νικήσει. Όσο αληθεύει ότι ήδη η προφόρμα λέει των υπόπτων στοιχειοθετείται. Δεν άρχισαν να λειτουργούν τα κομπιούτερ και να έχουμε το online, αλλά ήδη κάνουμε λέει την κατάσταση. Και με πληροφόρησε ότι νούμερο ένα στην κατάσταση των υπόπτων είναι τα αδέλφια μας, ιερείς και λαϊκούς που θα λάβουν το λόγο, να είναι πραγματικά χαιρετισμοί. Δηλαδή λόγια καυτά από την ψυχή, λίγα και δυνατά για να ξεκινήσουμε 5 η ώρα, 5 και 5, να μην προχωρήσουμε εντελώς νύχτα. Η πορεία θα είναι μεγαλειώδη και πρέπει να την καταγράψουν οι κάμερες εις δόξαν Κυρίου. Και τώρα στο βήμα έρχεται ο πατέρας Χρήστος, εκπρόσωπος του Μητροπολίτου Πειραιός Κυρίου Καρδινίκου. Χαιρετίζω την μεγαλειώδη συγκέντρωση και μεταφέρω τον αγωνιστικό χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Καρδινίκου, το οποίο και εκπροσωπώ. Είναι γνωστό ότι ο Μητροπολίτης Πειραιός από την αρχή εξέφρασε την αντίθεσή του στα καταχθόνια σχέδια των σκοτεινών δυνάμεων που θέλουν και χάλκευση της ελευθερίας του ελληνικού λαού. Αδελφοί Χριστό Ιησού, συγκεντρωθήκαμε εδώ σε αυτόν τον χώρο
είναι και η ενορία μου, ομοθυματών για να διατραγώσουν την αντίθεσή μας στην αντιχριστιανική, αντορθόδοξη, ατεχνική και σατανική συνθήκη Σέγγεν, η οποία χαρτεύει δεσμά για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ανθρώπινες ελευθερίες. Για την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου θυσιάστηκε αυτός ο ίδιος ο Θεός, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Και δεν έχει δικαίωμα κανείς, ούτε άνθρωπος, ούτε οργάνωση, ούτε το ίδιο το κράτος, πολύ δε περισσότερο τα ξένα κέντρα αποφάσεων, να χαλκεύουν αλυσίδες και δεσμά σε έναν περήφανο λαό, όπως είναι ο ορθόδοξος ελληνικός χριστιανικός λαός. Γι' αυτό ερχόμενοι των Αγίων και Μαρτύρων της Ορθοδοξίας μας, που έδωσαν τη ζωή τους και το αίμα τους για του Χριστού την πίστη την Αγία, των ηρώων του ευλογημένου ελληνικού έθνους, που αντέταξαν τα στήθη τους σε κάθε είδους τυραννία και δυναστεία και απετύναξαν ζυγούς κλαδιάς αιώνων, αγωνιζόμενοι για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία, για να ερχόμαστε εμείς οι νεοέλληνες να ξεπουλάμε τα ιερά και τα όσια και την αιματοποτισμένη ελευθερία που εκείνοι μας έδωσαν. Με όλη τη δύναμη της ψυχής μας ας πρωτοφρονάξουμε όχι στην αντιχριστιανική, Πανοσιολογιότατος, ο κύριος Χρυσόστομος.
ό,τι αν διατηρείς, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου ημών κ. Χρυσοστόμου, σας μεταφέρουμε ευχές και ευλογίες, ενισχύοντας όλους εσάς σε αυτόν τον ευλογημένο και εθελούσιο αγώνα εναντίον των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και ευχόμενος όπως ο Κύριος αξιώσει όλους ημάς και ημάς δια του αγώνος όχι μόνο αυτού της σημερινής ημέρας αλλά και των συνεχομένων να μας αξιώσει όλους μαζί της μερίδος των σωζωμένων. Πολλά ακούστηκαν από τους προλαλήσαντες, τα οποία όλα ήταν καλά και δυνατά. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Συνηθίζουμε πάντοτε όποτε βρισκόμαστε στο βήμα αυτό να μεταφέρουμε και το μήνυμα της Ορθοδοξίας, γνωρίζοντας το πιστό πλήρωμα της Εκκλησίας, το ότι για να μπορέσει να αντισταθεί σε όλους αυτούς τους αγώνες και τις αντιξοότητες που θα μεταφέρει το εγγύς μέλλον σε εμάς, θα τα καταφέρει ο καθένας ξεχωριστά να αντιμετωπίσει δια της καθάρσεως της ψυχής, θέτοντας τη ψυχή του σε μια πνευματική θεραπεία. Ξεκινώντας από το στάδιο της καθάρσεως, του θείου φωτισμού δια της νοεράς, φτάνοντας στην νοερά προσευχή και φτάνοντας προς το τέλος, όπου εκεί και ο σκοπός του θείου και υψηλού προορισμού μας στη θέωση. Αυτό που θα είχαμε να προσθέσουμε εδώ πέρα, ας μου επιτρέψει η αγάπη σας να το πω, χωρίς να θίξουμε κανέναν. Πολλά λόγια ακούγονται, είτε από την επίσημη εκκλησία, είτε από άλλους πνευματικούς φορείς, αλλά βρισκόμαστε στα λόγια. Φωνή λαού όμως, οργή Θεού. Ήδη φτάσαμε στο τέλος. Οι ταυτότητες, όπως έχουμε ακούσει, οι νέες φοροκάρτες ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 1998. Δυστυχώς όμως, το πάθαμε, το έχουμε πει και άλλοτε, αλλά θα το πω και επαναλαμβάνω, ας με επιτρέψει η αγάπη σας. Σε αυτό το χταποδάκι με τη χταποδίνα, τη μητέρα. Που όταν το έπιασε ο ψαράς, φωνάει στο χταποδάκι, μητέρα με πιάσατε. Δεν πειράζει, παιδάκι, είμαι κοντά σου. Μητέρα με χτυπάνε. Κοντά σου είμαι, παιδί μου. Μητέρα, με βάλανε στο τσουκάλι. Κοντά σου είμαι, παιδί μου. Μητέρα, με βάλανε στο πιάτο. Κοντά σου είμαι, παιδί μου. Μητέρα, μου βάλανε ξύδι. Όπου έχασα το παιδί μου, φωνάζει η χταποδίνα. Το αυτό σημαίνει το ότι και η Εκκλησία δεν πρέπει να είναι μόνο λόγια και ευχολόγια, αλλά πρέπει να είναι έργα. Και η επίσημη Εκκλησία, αλλά και η Εκκλησία ευχόμενη του Χριστού. Δεν σας κουράζω άλλο. Ένα μόνο έχω να τονίσω, το οποίο έχουμε μεγάλη λύπη μέσα στις καρδιές μας, διότι ο Ελληνοορθόδοξος λαός, οι αδελφοί μας οι Έλληνες, δεν γνωρίζουν ή μάλλον δεν θέλουν να γνωρίσουν. Και τελειώνοντας λέω και κάτι άλλο, ότι είναι αμέτρητοι αυτοί οι οποίοι έρχονται σε εμάς τους κληρικούς και λένε ενημερώστε μας τι θα κάνουμε, αλλά εμείς απαντάμε σε αυτούς. Γνωρίζετε πολλά περισσότερα από εμάς, διότι το κονσερβοκούτι το έχετε στο σπίτι σας στην τηλεόραση. Δεν είναι τίποτα. Ενημερώστε καθημερινώς από όλα τα μέσα μαζικής συμπλώσεως. Εμείς αυτό που έχουμε να σας μεταδώσουμε και η ενημέρωση της Εκκλησίας προς εσάς είναι η κάθαρση της ψυχής. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Όχι στις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες, ναι στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Φλωρίνης κυρίου κυρίου Αυγουστίνου Καρδιώτη. Εκλεκτέρα έ του Θεού, από τα Σερμοπύλα του Μπορά, την ακριτική Φλόρινα, η οποία τα Αγία αυτά ημέρας δίδει μάχη κατά του Ολεθρίου Καζίνου, απευθύνω ο γέρον εγώ επίσκοπος προς όλους εσάς θερμών χαιρετισμών. Κατ' επανάληψη, ο τόπος αυτός έχει εκδηλώσει την οξία αντίθεσή του κατά του ηλεκτρονικού φακελώματος, διότι τούτο αφαιρεί την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου. Οι δε ορθόδοξοι χριστιανοί έχουμε ένα ακόμη λόγο να εναντιούμεθα εις αυτό. Και ο λόγος είναι ότι όργανο λειτουργίας του φακελώματος είναι ο μισητός αριθμός 666, ο οποίος στιγματίζεται από την Ιερά Αποκάλυψη. Και τώρα η πειραματική εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου 1998 της νέας ηλεκτρονικής φοροταυτότητας εις ορισμένους δήμους δεικνύει ότι οι φόβοι που όλοι διστάνοντο δεν είναι καθόλου φανταστικοί, αλλά είναι πραγματικοί πλέον. Ο αγών όλων όσοι έδωκαν το παρόν εις τας μέχρι σήμερα μαχητικά συγκεντρώσεις κατά της ηλεκτρονικής κρατιάς δικαιώνεται. Πρέπει δε να συνεχιστεί τας προσεχής ημέρας και να κρατεωθεί. Πολλοί για να ρίξουν πάγο και να σβέσουν τη φλόγα μας λέγουν ότι ο Αντίχριστος όσο και αν αντιδράται θα έρθει. Απαντώμε με το ψαλμικό «Η τιμάστην και ου και ταράχτη». Απαντώμε και με το προγονικό «Μολόν λαβέ» και με το ηρωικό «Όχι σαράτα». Εμείς πάντως αρνούμεθα να δεχτούμε τη νέα φοροταυτότητα, διότι αυτή εισάγει ουσιαστικώς ενιαίων κωδικών αριθμών μητρώου και αποτελεί προστάδιον εφαρμογής της τελικής ηλεκτρονικής ταυτότητας. Ορθόδοξοι Έλληνες, όλοι ενωμένοι εις τον υπερπάντων αγώνα, και ας το γνωρίζουν όλοι φίλοι και εχθροί, η τελική νίκη ανήκει εις το αρνίον το εσφαγμένον. Αμήν. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Τρεφών και Ιωδέας Αυγουστίνου. Και τώρα η ευλογία της υπεραγίας ημών Θεοτόκου από το Άγιον Όρο, από την Ιερά την προμηνών, επέσχυντων και καταστροφικών.
ο χρόνος και η πορεία ο κύριος Πάνου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των συλλόγων που κινητοποιούνται εναντίον του ηλεκτρονικού του ηλεκτρονικού φακελώματος. Είναι η πρώτη φορή συνδικαλιστική που έκαναν ενότητα εναντίον της συνθήκης Σέγγεν και εναντίον του ηλεκτρονικού φακελώματος. Και τώρα ο πρόεδρος του Σωματείου του Ομολογιακού και Ορθοδόξου Άγιοι Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη, ο κύριος Κωνσταντίνος Δελμητσιώτης, θα μεταφέρει τον βαθμό του συλλόγου και θα ευχαριστήσει για την αμέριστον συμπαράσταση και συμμετοχή στο έργο του συλλόγου. Σεβασμιότατοι, κύριον Πρεσβυτέριον, οσιότατοι πατέρες, αγωνιζόμενε χριστιανικέ θα ως εκπρόσωπος του Πανελληνίου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Κωνσταντίνος και Ελένη, σας απευθύνω θερμών αγωνιστικών χαιρετισμών. Η αντίχριστος και εθνοκτόνος συνθήκη του Σέγγεν έχει ψηφιστεί από την Βουλή των Ελλήνων με μια ευαίσθητη μειοψηφία βουλευτών. Βουλευτάς του Ελληνικού Κοινοβουλίου, μόνον 142, μόνον 142 βουλευτές εψήφισαν τη συνθήκη. Οι άλλοι 158, δηλαδή η πλειοψηφία των βουλευτών, είπαν όχι στη συνθήκη ή απέσχουν από την ψηφοφορία. Ένας από αυτούς που δεν εψήφισε τη συνθήκη ήταν και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Σιμίκης, την προσβάλαμε ως αντισυνταγματική στο Συμβούλιο της Επικρατείας, διότι δεν ψηφίστηκε από 151 βουλευτά. Δεν γνωρίζουμε τι θα κάνει το Συμβούλιο της Επικρατείας, αν θα ακυρώσει ή όχι τη συνθήκη. Πάντως εμείς λέμε ότι η συνθήκη του Σέγγεν, όπως έχουν μέχρι σήμερα τα πράγματα, είναι επιταγή άνευ αντικρίσματος. Καμιά αισχύ δεν έχει εκείνος μια που υπογράφει μια επιταγή όταν δεν έχει περιοσέλινα στοιχεία. Και η συνθήκη του Σέγγεν, καμιά αισχύ δεν θα έχει αν δεν ενεργοποιηθεί ο νόμος. Καμιά αισχύ δεν θα έχει η συνθήκη του Σέγγεν αν δεν ενεργοποιηθεί ο νόμος 1499 του 1986. Διότι με την ενεργοποίηση αυτού του νόμου αναγκάσουν τους Έλληνες να παραδώσουν τις παλιές τους ταυτότητες και να πάρουν τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Το ΕΛΚΙΣ με τις αγώνες σου κατάφερε 11 χρόνια τώρα να μην δείξει σε ενέργεια αυτός ο νόμος. Ο στόχος μας είναι να κινηθεί στους αιώνες των αιώνων αυτός ο νόμος. Εάν αυτός ο νόμος κινηθεί, η συνθήκη του Σέγγεν θα μεταχθεί στον Κάραχον τον Αχρίστο.
με βαθιά συγκίνηση χαιρετίζω εκ μέρους των νέων, τον ιερόματο και ισχυρόματο αυτό αγώνα, τον πνευματόδη και ιδεώδη. Καταρχάς, χαιρετίζω τους αρχιεπισκόπους που παρευρίσκονται, τους ιερείς, αρχιερείς, μοναχούς, λαϊκούς και νέους που βρίσκονται και καλούνται να πάρουν πάλι τη σκητάλη των ηθικών πνευματικών αγώνων και να πρωτοφωνάξουν τους προσκυνημένους πολιτικούς ότι δεν θα περάσει ο νόμος, ο αντίκτυπος και από τους πράγματος κοινήτους θα μεταλλεύουν να είμαστε σήμερα στους προσκυνημένους πολιτικάκτρες. Ναι, ταυτότητα του συλλόγου που αποδεικνύει ότι είστε
περισσότεροι από 2.500 θεστήρα ψήφισαν το κρύο και ομολογήσαν πορεία διαμαρτυρίας προς την δόλη, προς την... Μιλάς το δικό σωστό. Μίλα. Περισσότεροι από 2.500 θεστήρα ψήφισαν το κρύο και δεν το κρύο. Thank you.
Ένα λεπτό παρακαλώ. Ήρθαμε, φτάσαμε μέχρι εδώ και όπως σας είπαμε στη συγκέντρωση, η πορεία μας και η θυσία μας δεν είναι μόνο προς τους πολιτικούς άνδρες και προς το Πανελλήνιο, αλλά είναι πρώτα προς τον Κύριο και Θεό. Και πιστεύουμε ότι τα βήματά μας αυτά τα ελέγχθησαν άγγελοι και τη θυσία αυτή τη λαμβάνει υπόψη εκείνος που η δεξιά του μπορεί να συντρίψει τα πάντα και να δώσει τη λύση από εκεί που δεν περιμένει κανένα. Δεν είναι το έργο, αδέρφια μου, ανθρώπινο. Είναι θείον πρώτα. Ενδιαφέρεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και οι ουρανοί και οι άγγελοι, διότι αυτή τη στιγμή κατά το 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως βλασφημείται ο Θεός. Η σκηνή του Θεού που είναι ο Χριστός μας, η ενανθρώπινη και οι Άγιοι του πάντε. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε πρώτα εις την κάλυψη εκείνου και των αρχαγγελικών και αοράτων δυνάμεων και μετά τον ανθρωπίνο. Εμείς κάναμε το ανθρώπινο. Ο Κύριος θα κάνει το θείο και αυτό το θείο σας λέω ότι μέσα σε λίγες μέρες θα το ακούσουμε, διότι πιστεύουμε ότι θα είναι η αρχή της αναστολής και αναστέσεως όλων αυτών των σχεδίων. Σας ενημερώνουμε λοιπόν ότι φτάσαμε μέχρι εδώ καλώς και είχαμε στείλει φαξ στην διεύθυνση της ΔΟΗ και άφησε υπάλληλο ειδικό της εφορίας για να παραλάβει το ψήφισμά μας. Το παρέλαβε και θα στείλουμε εμείς με φαξ και τις υπογραφές που υπεγράφησαν κάτω στη συγκέντρωση, γιατί κρατούμε εμείς το πρωτότυπο και αυτό το αντίγραφο του ψηφίσματος θα πάει προς τον κύριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προς τον Πρωθυπουργό, προς τους υπουργούς, προς τους βουλευτάς, προς την Εκκλησία της Ελλάδος, να της δώσει κουράγιο και δύναμη την κρατούσα Εκκλησία να βγάλει την εγχύπνια που περιμένουμε όλοι για να αρχίσει ο αγώνας πλέον συστηματικός από όλη την Ελλάδα. Μοναστήρια, Άγιοι Όρος κλπ. Εμείς λοιπόν βάζουμε τώρα σήμερα το θεμέλιο λίθο. Προσέξτε. Βάλαμε το θεμέλιο λίθο, διότι από 1η Ιανουαρίου πρόκειται να ξεκινήσει η εφαρμογή και η αλλαγή των βιβλιαρίων και της χωροταυτότητας. Γι' αυτό λοιπόν, εδώ κάναμε το επιβαλλόμενο, θα συνεχίσουμε την ενημέρωση με το ψήφισμα να πάει σε όλους τους φορείς, ακόμα και στο λαό, τα εκτός με βιβλιαράκια θα περιέχουν στις πάντας. Και παρακαλούμε εσείς οι οποίοι ένας έκαστος από εσάς αξίζει για χίλιους. Και αξίζει για χίλιους όχι από σωματική δύναμη, αλλά από δύναμη πίστεως, ζωής, φωτιάς και πληρώματος που αποδείξατε σήμερα και ο Κύριος είδατε την ανταμοιβή ότι εκράτησε τα νέφη και δεν έβρεξε. Βεβαίως. Αυτό είναι μέγα, προσέξτε το. Είναι κοντά μας ο Κύριος, μας το δείχνει σε κάθε εκδήλωση. Γι' αυτό σας παρακαλούμε και κουρασμένοι είσαστε. Εμείς πάντα στις πορείες που κάναμε είχαμε καθαρό το μέτωπο και ό,τι κάναμε το κάναμε ήσυχα και για να πιστούν εκείνοι οι οποίοι ακόμα καθεύγουν εις τον ύπνο δυστυχώς του δικαίου. Γι' αυτό θα παρακαλέσουμε την αγάπη σας αφού ψάλλουμε το υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια και τον εθνικό ύμνο να μην υπάρχει εδώ καμία άλλη αιστεία διαμαρτυρίες, διότι τελείωσε εδώ η αποστολή μας. Οι ομιλίες έγιναν στον Πειραιά, ελέγχθησαν
τα συνθήματα εδώθησαν κατά την πορεία, φτάσαμε εδώ εσίως με τη χάρη του Κυρίου και έτσι με ψηλά το μέτωπο, αφού ευχαριστήσουμε τα σώματα ασφαλείας που πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε για αυτούς, διότι δεν θέλουμε να γίνουν οι Έλληνες αστυνομικοί μεροκουβαλητέ των Γερμανών και των Γάλλων, τη συνθήκη τους έχεις, δεν το θέλουμε. Θέλουμε το στρατό των ελληνικών, τον έντοχο και την αστυνομία να μας φυλάει, γιατί είναι βαπτισμένοι ορθόδοξοι χριστιανοί. Ονόματα ελληνικά και μας γνωρίζουν και τους γνωρίζουμε και μπορούν αυτοί να μας φυλάξουν και όταν έρθει η ανάγκη να τους καλέσουμε το μικρό τους όνομα και να τους φιλήσουμε σταυρωτά γιατί είναι παιδιά δικά μας. Δεν θέλουμε τους Γερμανούς! Δεν θέλουμε τους Φράγκους! Παρακαλούμε τα κανάλια που μας ακούνε, να αναφερθούν στον πραγματικό χώρο. Διότι είναι Έλληνες και αγαπάνε την αλήθεια, πιστεύουμε, και την αντικειμενικότητα. Να μην λένε για 3.000, αλλά να πούνε τον σωστό αριθμό. Η πορεία ήταν μεγαλειώδης και πρωτοφανής και αξίζουν συγχαρητήρια να πάρουν όσοι εργαστήκανε για αυτή την πορεία, εκείνοι που ξενύχθησαν σε αυτοκολλήσεις και εκείνοι που έδωσαν τα περιβολά και εκείνοι που ξεκίνησαν χειμώνα για να κάνουν έστω και ένα και δύο πούλμα και να έρθουν από το άκρο της Ελλάδος. Δεν θέλουμε να τους κουράσουμε περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πολύ και ο κύριος Μαρκουλάτος έχει το λόγο. Αδέλφια μου, μια μάχη ακόμη τελείωσε, αλλά αυτή η μάχη κλείνει τον πόλεμο. Πρέπει λοιπόν να φύγουμε πιο χαρούμενοι και πιο δυνατοί. Και να ξέρουμε ένα πράγμα, στα όσα είπε ο αδελφός μας ο Ανδρέας, έχω να προσθέσω το εξής. Εμείς, δηλαδή εσείς, οι αγάπη σας, το ελληνοορθόδοξο κίνημα σωτηρία, το χριστιανικό σωματείο Άγιος Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη, καλύπτουν αυτήν την ώρα κάθε πιστό σε ανθρώπινη διάσταση και καλύπτουν με τους αγώνες και σε θεϊκή διάσταση κάθε ομολογητή. Θέλουμε λοιπόν να ευχαριστήσουμε, για να μην είμαι θα αγνώμονε, όλους αυτούς που αγωνιστήκανε από την πρώτη στιγμή στα προπήλαια του Πανεπιστημίου. Όσοι έχουν κινηθεί αιωνία η μνήμη αυτών. Όσοι συνεχίζουν τον αγώνα και συντάσσονται καθημερινώς, δόξα και τιμή καντί το εργαζομένο το αγαθό. Σας περιμένουμε πιο κοντά μας. Θέλουμε να γίνετε εσείς η δύναμή μας. Η δύναμή μας με την προσευχή σας, με τη συμπαράστασή σας, με την αγάπη σας και την θυσία σας. Ακαδημίας 35 κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα 6 ώρα. Πειραιά, Κολοκοτρώνη 72, 7ος όροφος,
αίθουσα 5 κάθε Πέμπτη 6 ώρα και κάθε Σάββατο για τους νέους 5.30 η ώρα. Επίσης πρέπει να ξέρετε και λέμε ενώπιον της αγάπης σας και δεν αθετούμε, γιατί και ενώπιον του Κυρίου, όπως έρθουν τα πράγματα, μεγάλη συγκέντρωση και πορεία προς την Βουλή των Ελλήνων θα γίνει στο πεδίο του Άρεως. Δεν σας λέμε ημερομηνία, διότι πρέπει να δούμε τα γεγονότα. Πρέπει να είμεθα εν επιφυλακή. Μπορεί να χρειαστεί πολύ σύντομα. Μπορεί, όπως είναι κάθε χρόνο προγραμματισμένη, την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Ο Θεός γνωρίζει. Εμείς πρέπει να είμεθα εν επιφυλακή. Λέμε τότε, εάν τα πράγματα εξελιχθούν κανονικά και έχουμε αναστολή, αν όχι, ανά πάσα στιγμή. Είμαστε όλοι αποφασισμένοι και έτοιμοι. Επίσης, για τους Λαρισαίους να πλαισιώσουν το παράρτημα στη Λάρισα, για τους Θεσσαλονικείς να βρεθούν σε μια ενότητα, στο βιβλιοπωλείο και στα παλικάρια εκεί που αποτελούν την ενότητα της Θεσσαλονίκης, στο Μεσολόγγι με τον Αλέξανδρο και όλη την ενότητα, και σε όλα, στην Πάτρα, στο Βόλο, στην Κρήτη, στη Σάμο, να γίνουν οι πυρήνες δυνατότεροι. Δεν είναι ώρα ούτε μόνο για ζήτο, ούτε για εφησυχασμό. Είναι ώρα για δάκρυ προσευχής, για αγάπη και θυσία, και να ξέρετε ότι η νίκη, όχι μόνο γιατί το Ράσο έγινε σημαία, αλλά γιατί ο Χριστός βαδίζει παρέα με τους ομολογητές, βαδίζει μαζί με όλους αυτούς που ενώνονται στο Άγιον του όνομα. Όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι εν το ονόματι μου, εν μέσω αυτών είμαι εγώ. Και τώρα στις δεκάδες χιλιάδες που αγωνίζονται και βρίσκονται ενωμένοι εν ονόματι Κυρίου μέσα στη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, δεν είναι μόνο η παρουσία Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών, της Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνας και του Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου και όλων των Αγίων. Εδώ είναι η παρουσία του Κυρίου, η σκέπη της υπεραγίας Θεοτόκου, αρχαγγελικές δυνάμεις και προβλογεί ο ουράνιος πατέρα. Είναι βεβαία και σίγουρη η πορεία της νίκης. Να ξέρετε, αδέλφια μου, τι χαρές μας περιμένουν, τι ευλογία έρχεται. Η παγωνιά που σήμερα υπάρχει γίνεται λόγω της ψυχής και ανάστασης στην Ελλάδα μας και σωτηρία σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ο Θεός μαζί μας, η χάρη του κοντά μας, ζει Κύριος ο Θεός. Και τώρα όλοι μαζί του υπερμάχου και τον εθνικό μας ύμνο, και θα διαλυθούμε ησύχως. Πανώ και ρηπά να μην τα πάρει κανείς όπως πολλές φορές συμβαίνει, να τα αποθέσετε εδώ στο αυτοκίνητο και ήσυχα ο καθένας θα πάρει τον δρόμο του προορισμού, χωρίς να τελειώνει ο αγώνας εδώ. Η προσευχή απόψε πιο πειρακτωμένη. Μηνύματα στα μοναστήρια, στο Άγιο Όρος, παντού, σε όλες τις μονές, για να γίνει λαύρα η προσευχή
και να πει ξανά ο Κύριος τα ωραία και χρυσά εκείνα λόγια. Ήρθαν βαλήν πυρ και ήδη έχει ανάψει μέσα σε ολόκληρη την Ορθοδοξία και το επισφράγισμα για την ευλογημένη μας Ελλάδα. Ελήλυθε η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν γέννητο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ο Θεός μαζί μας. Αμήν.